Με μεγάλη μας χαρά, όπως βλέπετε και εσείς, Άγιοι Πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Τοπικού, κύριοι Δημοτικοί και λοιποί άρχοντες και σύμβουλοι, εκεί που είστε. Αγαπητοί μου αδελφοί, προσήλθαμε στον ιερό αυτό χώρο, όπου πάτησαν τα πόδια του Αγίου Δόξου Αποστόλου Παύλου και του συνεκδήμου αυτού του Σύλλα, όπως γράφεται μάλιστα και εκεί στον βράχο επάνω, αλλά και εδώ που το αναρτήσαμε από τις πράξεις των Αγίων Αποστόλων που έγραψε ο Λουκάς. Και ανήγγειλε ο κύριος Σαμπουρτζής, ο Πέτρος, μαζί με την οικογένειά του, ετούτο τον Ιερό Ναό, όπως βλέπετε πανέμορφο ακόμα, κύριε Δήμαρχε, για να είναι εις μνήμη αυτής της ελεύσεως του Αποστόλου Παύλου και του γεγονότος ότι τα πόδια του πρώτου μετά τον ένα, του Αποστόλου των Εθνών, του Παύλου, του Ταρσαίος και μάλιστα ουρανοδάμονος, πάτησαν εδώ στην Απολωνία προτού να φτάσουν στην Αμφίπολη και στη Θεσσαλονίκη, όπως ακούσαμε από τις πράξεις των Αγίων Αποστόλων, και μετέπειτα στην Θεσσαλονίκη, όπου εφελοξενήθησαν στο σπίτι του Ιάσονος και ευέχθησαν την μνήμη τότε της συναγωγής του τέστην των εθνικών αλλά και των Ιουδαίων της εποχής εκείνης. Κάθε χρόνο έχουμε ένα μήνυμα σε όλους τους αδελφούς για την ημέρα αυτή. Φέτος, επειδή όπως ξέρουμε όλοι αρκετά χρόνια υπέστη ο τόπος μεγάλο πλήγμα οικονομικό, αλλά και τώρα υφίσταται ακόμη περισσότερο και κυρίως λόγω του γεγονότος ότι ο κοροναϊός ακόμα και τώρα δείχνει τα δόντια του και ο κόσμος ολόκληρος δεν ξέρει τι θα του συμβεί τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και μετέπειτα, είπα να αναφερθώ στην αγάπη σας, Άγιοι Πατέρες, ενδυμότατοι άρχοντες και λαέ ευλογημένε, σε κάτι που ο Απόστολος Παύλος σήμερα, όποιοι είμαστε στην Εκκλησία, το ακούσαμε το πρωί παρόντος του κυρίου Δημάρχου και των λοιπών αρχόντων, αναφέρθηκε ο ίδιος σε ένα πρόβλημα που είχε, φαίνεται, και τον κατέτριχε τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος μάλιστα αναφέρεται σε αυτό το τραύμα του Παύλου που υπήρχε και λέγει ότι ήταν μία ασθένεια δερματική η οποία τον κατέτριχε και μάλιστα του δημιουργούσε τεράστια προβλήματα με αποτέλεσμα να δημιουργεί προσκόμματα στο έργο του. Εκεί ο Παύλος λέγει εκείνο το περίφημο, το ακούσαμε το πρωί και παρακαλώ λιγάκι να το παρακολουθήσουμε με προσοχή. «Εδόθημη σκόλοψ εν της αρκή, άγγελος Σατάν ή να με κολαφίζει ή να μη υπεραίρομαι. Τρεις περί τούτου παρεκάλεσα τον Κύριον και είπε μη αρκίσει η χάρις μου, η γάρ δυναμής μου εν ασθενεία τελειούται». Λέγει δηλαδή ο Απόστολος Παύλος, με κατατρίχει ένα φοβερό πρόβλημα και δεν με αφήνει να προσφέρω όλο τον εαυτό μου στο Χριστό. Γιατί όταν μιλάμε για Παύλο, εννοούμε για ένα λιχνάρι που καίει για το Χριστό. Τίποτε άλλο. Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε με μη Χριστός, το υπέγραψε. Δεν ζω εγώ από την ώρα που γνώρισα το Χριστό, ζει ο Χριστός μέσα από μένα. Δεν με αφήνει να κάνω τη δουλειά μου, να πάω στα έθνη και τον παρεκάλεσα. Με εδόθημη σκόλοψ εν της αρκή. Μου δόθηκε μια ασθένεια βαριά στη σάρκα μου. Σκόλοψ εν της αρκή. Άγγελος Σατάν. Ένας διάβολος πραγματικός και με τυραννάει και δεν με αφήνει να ζήσω. Γι' αυτό παρεκάλεσα τρεις φορές τον Κύριο και τις τρεις φορές μου είπε «Σου αρκεί η χάρις που έχεις απάνω σου, αρκεί εσύ η χάρις μου, σου αρκεί και μόνο η χάρις μου». Και συνεχίζει «Η γάρ δυναμής μου εν ασθενεία τελειούται». Η δύναμη που μου έχει δώσει ο Θεός να τον κηρύττω, «Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Πρόεδρε», η δύναμή μου ολοκληρώνεται και τελειώνεται μέσα από την ασθένεια που μου έδωσε ο Θεός. Είναι φοβερό αυτό που είπε ο Παύλος. Η γάρ δυναμής μου εν ασθενεία τελειούται.
η δύναμη της υγείας μου ολοκληρώνεται και τελειώνεται μέσα από την ασθένεια που μου έδωσε ο Θεός. Θα ήθελα εδώ λίγα πραγματάκια να πούμε. Αγαπητοί αδελφοί, χτυπάει την πόρτα μας ένας ιός που δεν φαίνεται. Χτυπάει την πόρτα μου ένας καρκίνος. Χτυπάει την πόρτα μου μια λευχαιμία. Στο σπίτι μου το έζησα. Εσείς το ζείτε οι περισσότεροι. Μανάδες έχουν θάψει τα παιδιά τους και τώρα βλέπουν πολλές φορές τρυφερά λουλούδια να μαραίνονται λόγω της α και β ασθενίας η οποία πλήγει τον άνθρωπο. Χτυπάει την πόρτα του. Και τι θα κάνεις? Θα πετάξεις το σταυρό σου? Ο Παύλος λέει, μου δόθηκε στη σάρκα μου διάβολος μέγας για να με τυραννίζει και να με τραυματίζει ή να μην υπεραίρομαι. Παρακαλώ, θέλω να σταθώ λιγάκι εδώ. Ή να μην υπεραίρομαι για να μην σηκώνεται η μύτη μου. Για να μην θεωρούμε ότι είμαι μέγας και τρανός, μου έδωσε ο Θεός μια πληγή μέσα στον εαυτό μου. Υπεραίρομαι σημαίνει εγώ είμαι κάποιος ο οποίος αυτοθαυμάζομαι και μάλιστα αυτοεπαινούμαι, υπεραίρομαι. Νομίζω ότι είμαι μέγας και τρανός. Γράφει ο Χρυσόστομος το σημείο αυτό. Ρε άνθρωπε, για κοίτα, έχεις τόσες πληγές, έχεις τόσες ασθένειες, έχεις τόσες αμαρτίες, το σπίτι σου κάει και το παιδί σου σκοτώθηκε και όμως δεν λογαριάζεις τίποτα και κάνεις εκείνα που θέλεις. Αν δεν υπήρχαν όλα τούτα, τι θα έκανες άνθρωπε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, στο σημείο εκείνο. Τι θα έκανες άνθρωπε, αναγκάζεσαι με την ασθένεια τη Β' και την Α' να υψώσεις τα χέρια στο Θεό και να του πεις τρεις περί τούτο παρεκάλεσά σε. Τρεις φορές και 13 και 1003 σε παρεκάλεσα. Αν δεν υπήρχε ασθένεια, θα ύψωνες τα χέρια στο Θεό, λέει ο μεγάλος Ιερός Χρυσόστομος. Παρότι υπάρχουν όλα αυτά και πληγές υπάρχουν και κλεψιές υπάρχουν και φωνικοί πόλεμοι υπάρχουν και ο ένας δεν θέλει να δει τον άλλο και αμαρτάνουμε δεσποτάδες και παπάδες και λαϊκοί και πετάμε από πάνω μας την χάρη του Θεού και του λέμε δεν σε λογαριάζω, θα ζήσω όπως θέλω. Να γιατί αγαπητοί πολλές φορές δίνονται οι ασθένειες. Δεν είναι κάτι το φυσιολογικό η ασθένεια για τον άνθρωπο. Θα ήθελα να το εξηγήσω για να μην παρεξηγηθώ. Δεν είμαστε ασθενολάτρες. Δεν θέλουμε να μας πλήγουν οι ασθένειες. Ούτε είναι φυσιολογικές για τον άνθρωπο. Η αμαρτία είναι εκείνη η οποία έπληξε τον άνθρωπο και το κεντρί της ήρθε και έπληξε το ανθρώπινο σώμα και την ανθρώπινη φύση. Δεν είναι φυσιολογικό πράγμα η ασθένεια και πολύ περισσότερο ο θάνατος για τον άνθρωπο. Να σας βάλω μια ανατελεία μόνο για να σας το αποδείξω, για να είστε απολύτως βέβαιοι περί αυτού που λέγω, ότι δεν είναι αιθιολογίες τούτα που τα οποία κηρύσω απόψε. Όταν κάνουμε την κηδεία, την εξόβιο ακολουθία, θυμάστε τι διαβάζει ο παπάς και ο ψάρτης. Λέμε εκείνο το περίφημο, τι το περί ημάς τούτο γέγονε μυστήριον, πώς παρεδόθημεν το θανάτο και συνεζεύθημεν τη φθορά. Τι δουλειά έχει με μας η αμαρτία, τι δουλειά έχει με μας ο θάνατος, τι δουλειά έχουν με μας οι ασθένειες, πώς παρεδόθημεν το θανάτο, πώς παραδοθήκαμε στο θάνατο και στις ασθένειες, πώς γινήκαμε ένα με τη φορά, πώς συνεζεύθημεν το θανάτο, πώς γίναμε ένα, πώς ενωθήκαμε με το θάνατο, πώς παραδοθήκαμε στις ασθένειες. Να λοιπόν αγαπητοί, όντως, είναι πλήγμα για τον άνθρωπο ο θάνατος. Είναι πλήγμα. Φτιαχτήκαμε από το Θεό, δημιουργηθήκαμε από το Θεό για να ζήσουμε. Η ζωή είναι ο Θεός. Εγώ είμαι η οδός και η ανάσταση και η ζωή. Αναφέρει ο Κύριος. Και στον Εκκλησιαστή γράφεται το εξής. Θεός θάνατον ούκ επίησε, ουδέ τέρπεται επ' απολία ζώντων. Ούτε έφτιαξε ο Θεός τον θάνατο, ούτε ευχαριστιέται με το να χάνονται άνθρωποι και μάλιστα νέοι. Τότε, από την πίσω πόρτα λόγω της αμαρτίας εισήλθε ο θάνατος
και από την αμαρτία και από τον θάνατο η ασθένεια με το κεντρί της πλήττει τον άνθρωπο καθημερινά. Και είναι φρικτό. Τι να πω εγώ σε μια μάνα που χάνει το παιδί της 12 χρονών ή 3 μηνών. Τι να πω εγώ σε μια μάνα όταν το παιδάκι της 30 ετών χτυπιέται από λευκαιμία. Τι να της πω όταν πεθαίνει από καρκίνο ή σκοτώνεται μέσα από ένα μηχανάκι. Τι να της πω, τι θέλετε να της πω. Εκείνο που της λέω είναι ότι πηγαίνει μονάχα στα χέρια του Θεού. Είναι φοβερό πράγμα. Και ο θάνατος και οι ασθένειες και οι άνθρωποι οι οποίοι λιώνουν σε ένα κρεβάτι. Για αυτούς τους ανθρώπους τι να πεις και πώς να τους στηρίξεις. Προσπαθούμε να τους συμπαρασταθούμε. Όμως θέλω απόψε και γι' αυτό ήρθα στην αγάπη σας ιδιαιτέρως να πάρω αυτό το θέμα και να μιλήσω. Για την παιδαγωγική πλευρά της ασθένειας. Πώς το έπρεπε να μου πεις. Παιδαγωγική πλευρά της ασθένειας. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι αόματοι. Και έχουν καταγράψει τέτοια βιβλία και τέτοια επιστήμη παράγουν σήμερα ακόμα και επιπλέον τέτοια νοημοσύνη που χάνεις και το μυαλό σου ακόμα. Βλέπεις ανθρώπους καρκινοπαθείς και είναι ηθοποιοί και ανεβαίνουν επάνω στη σκηνή και παίζουν μέχρι τελευταία στιγμή και παραδίδουν το πνεύμα τους επάνω στη σκηνή. Βλέπεις ακόμα και τον αείμνηστο Χριστόδουλο να είναι στο νοσοκομείο και να του φεύγει το δάκρυ από το μάτι γιατί ξέρει ότι θα φύγει και σαν άνθρωπος να λέει γιατί σε μένα Κύριε, αλλά να παρακαλεί στη διαθήκη του τον Πατριάρχη να φύγει, να του κάνει την εξώδια ακολουθία και να τον θάψει. Αγαπητοί, ναι είναι φοβερή η ασθένεια. Είναι φοβερή και εκείνη και ο θάνατος. Όμως, από πλευράς παιδαγωγικής ίσως, Ίσως, λέει ο Χρυσόστομος, είναι το μαντήλι που σκουπίζει τα δάκρυα στους ανθρώπους όταν εκείνοι αμαρτάνουν. Να το πω μια τελευταία φορά και να τελειώνουμε. Η ασθένεια και πολλές φορές ο θάνατος είναι το μαντήλι που σκουπίζει τα δάκρυα των ανθρώπων όταν πλήττονται από την ασθένεια και από την αρρώστια. Ασθενήνουν το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή. Βλέπεις όταν το σώμα είναι ασθενικό, τότε έχουμε και την ψυχή η οποία συνάμα αμαρτάνει. Λοιπόν, να επαναλάβω του Παύλου και με αυτό να τελειώνω. Εδόθημι σκόλοψ εν της αρκή. Άγγελο σατάν, ή να με κολαφίζει ή να μη υπεραίρομαι. Τρεις περί τούτου παρεκάλεσα τον Κύριον και υπέμει, αρκήσει η χάρη μου. Είπε και κάτι άλλο όμως και με αυτό θέλω να σας δώσω όλους έναν τόνο αισιοδοξίας. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Αυτό θέλω να μου κρατήσετε. Αφήστε όλα τα άλλα. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Ένας ασθενικός άνθρωπος έφυγε από την Ταρσό, επήγε στα Ιεροσόλυμα, επήγε στη Ρώμη, έφτασε μέχρι την Ισπανία, επήγε στη Μελίκη, ήρθε στην Ελλάδα, γέμισε τον κόσμο ολόκληρο. Ένας άνθρωπος, ο Απόστολος των Εφρών Παύλος. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Τα πάντα τα καταφέρνω με τη δύναμη του Χριστού μου. Να το επαναλάβω. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Τα πάντα εγώ τα καταφέρνω, τα πάντα τα κατορθώνω με τη δύναμη του Κυρίου μου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Να ευχαριστήσω τον Πέτρο και την οικογένειά του και τον πατέρα του, τον Χρήστο και την οικογένεια όλη που μας έφτιαξε το εκκλησάκι ετούτο. Να επενέσω τον πατέρα Στέφανο, ο οποίος ευπρέπησε μαζί με τον κύριο πρόεδρο εδώ και τους τοπικούς παράγοντες και τον κύριο δήμαρχο τον χώρο αυτό. Να ευχαριστήσω την αρχαιολογική υπηρεσία που μας επέτρεψε να φτιάξουμε αυτό το εκκλησάκι, έστω μικρό αλλά πανέμορφο, και αγιογραφήθηκε και με δικές σας προσφορές, κυρίως της οικογενείας που ανέφερα. Και επιπλέον, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Πέτρο, Παύλο, Απόστολων αυτές τις ημέρες, για να θυμόμαστε ότι ένας ασθενικός άνθρωπος κατάφερε να κηρύξει στον κόσμο όλο Χριστόν και τούτον εσταυρωμένων και αναστάντα, για να πει «Ενί δε μη γέννητο καυχάστε,
ημί εν το σταυρό του Χριστού, δύο εμί, κόσμος εστάγρωτε και εγώ το κόσμο. Δεν καυχαίμαι για τίποτε άλλο παρά μονάχα για το Χριστό, χάρη του οποίου για μένα ο κόσμος είναι σταυρωμένος και πεθαμένος, και εγώ πεθαμένος για τον κόσμο. Χρόνια πολλά, ευλογημένα και χαριτωμένα. Είναι απολύει στον δόλο σου, Δέσποτα, κατ' το ρήμα σου, ενημίνη, ότι είδωνη...